Πεντακάθαρο γάργαρο νερό ρέει ξανά στις πέτρινες τοξωτές βρύσες του λιθόδμητου υδραγωγείου που κατασκευάστηκε το 1890 στο Κράσι και που για 4 σχεδόν χρόνια είχε στερέψει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει ανοίξει παιδί μου πιο πολύ, έχει ρίξει πολύ νερό τώρα φέτος και ανοίξαν οι βρύσες. Και άλλα χρόνια ανοίγουν, κάθε χρόνο ανοίγουν οι βρύσες. Αλλά δεν τρέχει το νερό που τρέχουν τώρα. Από τον Ιούνιο αρχίζει και πέφτει η ροή του νερού. Ιούλιο, Αύγουστο να έχουμε νερό καθόλου στις βρύσες. Έχει πολλά χρόνια να βρέξει και αυτό το νερό ήταν το καλύτερο από όλα. Φέτος έχει βγάλει πολλά νερά και έχουν συνεχίσει καλά. Λέω θα συνεχίσει το καλοκαίρι να υπάρχει. Λέω με τη σκουριασμένη κεφαλή. Οι βρύσες ρέουν δίπλα στον υπεραιωνόβιο πλάτανο, ένα από τα γυραιότερα δέντρα ολόκληρης της Ευρώπης, η ηλικία του οποίου εκτιμάται στα 2.000 χρόνια και έχει περιφέρεια κορμού 24 μέτρων. Όλοι οι χωριανοί έχω μεγάλο παράπονο, διότι δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας άνθρωπος ακόμα για να δούμε αυτά τα νερά τι θα γίνει με αυτό το πλάτανο. Διότι ο πλάτανος που έχουμε στο Κράσι δεν υπάρχει, είναι 4 δέντρα σε όλο τον κόσμο. Και ο πλάτανος αυτός πρέπει να διατηρηθεί. Όπως εξηγούν κάτοικοι του χωριού, η ροή του νερού έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σωληνώσεις που το οδηγούν στις βρύσες έχουν φράξει από τις ρίζες των δέντρων που αναπτύχθηκαν πάνω από την πηγή. Πιστεύω ότι αν δεν κοπούν τα δέντρα που είναι εκεί, ήτανε παλιά, ήτανε μικρά, άρα είχαμε νερό. Τώρα μεγαλώσαν τα δέντρα, μπήκαν οι ρίζες, σπάσαν τις σωλήνες, έφυγε το νερό, δεν χάθηκε, έφυγε δεξιά και αριστερά. Δεν έχει χαθεί, δεν έχει κοπεί. Το νερό έχει φύγει τώρα από τη ροή του και τώρα επειδή είναι πάρα πολλά νερά, έρχεται. Να το καθαρίσουν από πάνω, να βρούμε τις παλιές τις ροές του νερού. Σύμφωνα με κατοίκους, το πολύτιμο νερό που κατεβαίνει από τον ορεινό όγκο της Ελένας χάνεται αναξιοποίητο, ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες υδροδότησης του χωριού. Η περιφέρεια Κρήτης έχει στο μεταξύ τρέξει τις διαδικασίες για την κατασκευή νέου αγωγού για τη μεταφορά νερού από τις γεωτρήσεις της Αγίας Φωτεινής. Αγοράζουμε νερό. Να είμαστε μέσα στα νερά, να λέμε το Κράσι με τα νερά, το Κράσι με τα πλατάνια και να αγοράζουμε το νερό να το πίνουμε. Και το νερό που μας φέρνουν λένε ότι είναι από τις γωνιές. Είναι πόσιμο, δεν είναι. Κανείς δεν μας έχει δώσει μια ενημέρωση να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Πάνω από τα βουνά που τσέρνουν τα βουνά κατεβαίνει. Δεν ξέρω στο φράμα το έχουν κανονίσει, αλλά δεν έχουν κανείς ακόμα για το φράμα. Δεν πάει στο φράμα. Έξω πάνε, χάνεται. Λες, ο χώνος πάει, λες, τώρα που ξέρετε, πάω χώνος, όσες πάω ψέματα. Στις βρύσεις από πάνω υπάρχουν κάποιες πηγές. Πήγαμε στην αρχαιολογία. Η αρχαιολογία δεν μας άφηνε εκείνη την εποχή να κουμπίσουμε, επειδή ήταν αρχαιολογικός χώρος. Και είναι το χειρότερο που υπάρχει στο Κράσι, διότι το Κράσι είναι ένα χωριό, το οποίο και τώρα ακόμα σας λέω ότι υπάρχει τουρισμός.